όλα έτοιμο. Αφέντη σηκώνει τη σημαία. Τα λόγα είναι οι εντολές του και δίδεται η εκκίνηση, όπου από τα πρώτα μέτρα για την πρωτοπορία προσπαθεί ο Black Chip γρήγορα, αφού δεν έφυγε τόσο καλά ο Οροσκόπος. Μένει πάρα πολύ πίσω. Προσπερνά τώρα ο Καλλιτέχνης στην δεύτερη θέση. Στη συνέχεια ο Οροσκόπος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την εσωτερική, αφού συνεχώς απ' έξω καλπάζει ο Μόδαμος. Black Chip καθαρά μπροστά. Καλλιτέχνης στην δεύτερη θέση και στη συνέχεια βρίσκονται ο Οροσκόπος, ο Μόδαμος. Ακόμα πιο πίσω ακολουθεί ο Δρυμός, στη συνέχεια Marathon President και τελευταίος ο Investoras. Black Chip λοιπόν στο ύψος των 1200 μέτρων οδηγεί με σχετική υπεροχή την κούρσα. Ακολουθούν ο Καλλιτέχνης, στη συνέχεια ο Οροσκόπος, πιο πίσω ο Μόδαμος. Δρυμός, Marathon President και Investoras κατά σειρά, όπως ακολουθούν στη διαδρομή τα 7 άλογα της 8ης υποδρομίας. 1000 μέτρα πριν από τον τερματισμό, Black Chip στην πρωτοπορία. Καλλιτέχνης στην δεύτερη θέση, στη συνέχεια Οροσκόπος, Ομόδαμος, Δρυμός. Marathon President και Investoras στις δύο τελευταίες θέσεις. Καμία αλλαγή στην διάταξη των αλόγων και στο ύψος των 800 μέτρων. Ο Black Chip στην πρωτοπορία. Καλλιτέχνης στη συνέχεια Οροσκόπος, Ομόδαμος. Πιο πίσω ο Δρυμός, Marathon President και τελευταίος ο Investoras. Πάμε σιγά σιγά για τα τελευταία 600 μέτρα. Βλέπω ότι ανοίχτηκε ελαφρά προς την εξωτερική και θέλει να αναπτυχθεί πλέον ο Οροσκόπος, πλησιάζοντας τον Καλλιτέχνη, ο οποίος με τη σειρά του θέλει να επιτεθεί στο πρωτοπόρο Black Chip. Black Chip, ο Καλλιτέχνης πρώτος, πράγματι κάνει την επίθεσή του, ενώ πιέζεται και ο Οροσκόπος μαζί και με τον Μόδαμο. Ενώ έχει πλησιάσει αρκετά ο Δρυμός από μέσα και από την εξωτερική προσπαθεί ο Marathon President. Τελική ευθεία, Καλλιτέχνης μπροστά. Στη συνέχεια προσπαθούν να αναπτυχθούν οι υπόλοιποι. Παίρνει πάρα πολύ ανοιχτά την τελευταία στροφή ο Οροσκόπος. Παρασύρεται και από τον Καλλιτέχνη ακόμα πιο έξω. Έτσι περνάει ο Μόδαμος, να και ο Δρυμός, να και ο Marathon President με πάρα πολλές δυνάμεις κάνει την επίθεσή του. Απ' έξω επανέρχεται ο Οροσκόπος, εντυπωσιακός, και περνάει ο Οροσκόπος από την εσωτερική. Προσπαθεί, θα μείνει πίσω όμως από τον Καλλιτέχνη ο Marathon President και ακόμα πιο πίσω ο Δρυμός. Νομίζω ότι ο Οροσκόπος απέδειξε ότι είναι πράγματι ένα πολύ δυνατό άλογο. Δεν ξέρω αν θα πω τη λέξη κλασικό, είναι ένα πάρα πολύ καλό άλογο. Είναι πραγματικά. Δείτε εδώ και πάλι ότι βγήκε στην αποτάτη εξωτερική για να προσπεράσει τον Καλλιτέχνη και στα τελευταία μέτρα σβηστός, ναι, και πολύ εύκολα. Απ' έξω βέβαια ο Καλλιτέχνης τελικά θα μείνει δεύτερος, τρίτος ο Marathon President και στη συνέχεια βέβαια ο Δρυμός και ο Μόδαμος στην πέμπτη θέση. Όπως τερμάτισαν κατά σειρά τα άλογα, 7, 5, 6, στη συνέχεια το νούμερο 3. Προσέξτε και πάλι, σε επανάληψη η κούρσα. Από νωρίς θα βγει ο Black Chip μπροστά, ο Καλλιτέχνης δεύτερος, ενώ από την εσωτερική, έχοντας κάποιες μικροανακοπές, θα ακολουθήσει τελικά ο Οροσκόπος. Ο Μόδαμος θα μείνει τέταρτος μπροστά από τον Δρυμό και τον Marathon President. Ο Marathon President, ο οποίος αποδεικνύει ότι τελικά η κούρσα επικεφαλής δεν είναι και κάτι, ναι, ναι, το... Αντιθέτως, στη νέα του προπόνηση κάνει κούρσα καθαρά αναμονής. Είναι στην πρώτη τελευταία θέση, αν δεν αναπατώμε τώρα. Έτσι. Ναι. Ενώ θεωρούνταν από τα άλογα που έπρεπε να πάρει κεφάλι, να διακριθεί, ναι, 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 όχι, τώρα μένει πίσω, όπως και ο Οροσκόπος, ένα από τα άλογα που θεωρούνται έτσι από τα ταχύτερα. Και αυτό αποδεικνύει και ότι τα καλά άλογα, αυτό που λέμε έχει προσωπικότητα ένα άλογο, είναι δηλαδή ένα άλογο το οποίο δεν καταλαβαίνει από περιπτώσεις διαδρομών κτλ. Μπορεί και αποδίδει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες διαδρομής. Γι' αυτό σας είπα, δεν ήθελα, να χρησιμοποιήσω τη λέξη κλασικό, γιατί είναι ένα τετραετές άλογο το οποίο τώρα ξεκινάει ουσιαστικά την καριέρα του, γιατί και αυτός είχε προβλήματα. Απλώς ήθελα να πω ότι ξέρω ότι είναι ένα πολύ καλό άλογο και νομίζω το απέδειξε. Ναι, έτσι είναι και δικαιωθήκατε απόλυτα και εδώ, θα έλεγα, διότι και οι συνθήκες διαδρομής που συνάντησε δεν ήταν και ευνοϊκότερες. Μπορεί να ακολούθησε, θα έλεγα. Ναι, μπορεί να ακολούθησε τρίτος μεν, αλλά ακολούθησε μετά από σχετική ανακοπή στην αρχή. Και προσέξτε εδώ τώρα, βγαίνει απ' έξω για να αναπτυχθεί. Ο Καλλιτέχνης έχει κάνει την επίθεσή του. Όλοι οι άλλοι βρίσκουν την εσωτερική καθώς υποχωρεί ο Black Chip. Και προσέξτε εδώ που βγαίνει, ανακόπτοντας πίσω από τον Καλλιτέχνη, πάρα πολύ έξω. Και εδώ ακόμη παρασύρεται ακόμα πιο έξω ο Καλλιτέχνης και με τόση δύναμη που έχει σχεδόν τον παραμέρισε προς τα μέσα. Είναι φοβερό, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Με το που τον περνάει, ας πούμε, παίρνει και διαφορά και απλοποιεί τα πράγματα. Τον παραμέρισε κυριολεκτικά. Ναι. Δείχνει και τη δύναμη του αλόγου εκεί, έτσι, κύριε Παράσκο. Όντως. Ο Καλλιτέχνης απλά θα μείνει δεύτερος, τρίτος ο Marathon President και στη συνέχεια, όπως είπαμε, ο Δρυμός και ο Μόδαμος.